πούνε τι έγινε και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Πρακτικά δεν αποκλείστηκε η επικοινωνία με τους. Μιλάμε για την ώρα της επιχείρησης. Ναι, ναι, καταλάβει τι έχει γίνει. Γνωρίζετε βέβαια επίσης τι υπόθηκε από τον αρμόδιο υπουργό. Ότι υπήρξε μία ανάγκη αυτή η επιχείρηση να γίνει με ασφάλεια και για τους δημοσιογράφους και για τους, για τους μετανάστες, εν προκειμένου, γιατί δεν ήταν πρόσφυγες. Υπήρξαν αρκετές απειλές, οι οποίες είχαν διατυπωθεί, ακόμα και σχετικά με πιθανή ύπαρξη μαχαιριών ή οτιδήποτε άλλο. Ακούστηκαν απειλές, ήταν ένα έντονο κλίμα, το οποίο μάλλον είχε φορτίσει περισσότερο η αντιπαράθεσή τους με τις δυνάμεις ασφαλείας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, δηλαδή, τα επεισόδια που είχαμε δει. Για λόγους ασφαλείας έγινε αυτό. Ζητήθηκε λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι ζητήθηκε εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας να υπάρχει μια διακριτική ασφάλεια με μια διακριτική απόσταση. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι δεν είχε ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία η πλήρη απομάκρυνση. Δηλαδή, ακούστηκαν χθες κάποιες συζητήσεις ότι από τα 100 μέτρα θα μπορούσε να γίνει μια παρατήρηση σε όλες τις επιχειρήσεις με ασφάλεια. Ακριβώς. Δεν μπορώ να σχολιάσω τα μέτρα που πήρε ο συγκεκριμένος υπεύθυνος ασφάλειας. Αλλά δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ακόμα, γι' αυτό και δίνεται ο χώρος τώρα για πλήρη επικοινωνία και ενημέρωση. Βέβαια, δεν έχει αποτυπωθεί κανένα θέμα προσβολής της αξιοπρέπειας. Ναι, ούτε βία. Και βέβαια, ότι υπήρξε ανάγκη να επιληθεί και το πρόβλημα, νομίζω ότι έχει κατατεθεί από όλους, γιατί δημιουργούσε πρόβλημα και στους πρόσφυγες και στη χώρα και στα φορτία. Και για τους μετανάστες ίδιους είναι πιο ασφαλές να είναι σε ένα θερμαινόμενο χώρο. Αυτή είναι η κριτική που δέχεστε, ότι αργήσατε. Είναι πιο ασφαλές. Φτάσαμε στις 22 μέρες. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα γρήγορα, γιατί έχουμε και τα άλλα τα σημαντικά. Δεν μπορεί να κάνει κανένα ιδιαίτερο σχολιασμό.